Εμείς λέγει οι πιστοί, ο Ιερός Συνοδός, φωνάζουμε τον Θεό μας και του λέγουμε, Κύριε, Συ είσαι ο Θεός ο αληθινός, Συ σώσε μας. Πιστεύουμε στο όνομα Σου το Άγιο. Μην νομίσουμε, αδερφοί μου, ότι τούτο που είπα το τελευταίο που αναφέρει η Εκκλησία μας στο τροπάριό της ότι είναι μικρό. Συ Κύριε σώσον ημάς, γιατί, διότι έρχονται τόσες φοβερές ημέρες πάνω σε αυτόν τον κόσμο που λέγει ο διάβολος, τι έλεγε ο διάβολος, εάν εγνωρίζατε, λέγει, τι έρχεται επάνω σας, θα είστε ντυμένοι στα μαύρα και μπρουμουτισμένοι χάμω, λέγει, και να παρακαλάτε το Θεό να μην φτάσετε αυτά που έρχονται επάνω σας. Τρώγουμε, πίνουμε, χορεύουμε, διασκεδάζουμε και δεν ξέρουμε ότι ο Σατανάς ετοιμάζει την παγίδα να μας πάρει μαζί. Τι λέγει η Αποκάλυψη? Η Αποκάλυψη τι λέγει? Ο διάβολος λέγει ποιή πάντας θα εξαναγκάσει όλους, λέει, ποιους, μικρούς και μεγάλους, πλουσίους και πτωχούς, δούλους και ελευθέρους, λέει, ή να, τι θα κάνει, να σφραγίσει αυτούς, λέγει, επί της δεξιάς χειρός ή επί του μετόπου, ούτως ώστε, λέγει, να μην δίνονται ούτε να πουλήσουν, ούτε να αγοράσουν. Το λέγω εγώ τώρα πρώτος. Το είπε ο διευθύνων την Ελλάδα. Θα σας δώσω, λέγει, την κάρτα του πολίτη. Αχ, αυτός ο πολίτης. Μας έχει φάει αυτός ο πολίτης. Τι κάνεις για τον πολίτη? Πού πηγαίνεις για τον πολίτη? Και για τον πολίτη, τι τον κάνεις? Να τον αφανίσεις. Αυτά κάνεις. Το είπε πρώτος, λέγει, θα σας δώσω την κάρτα του πολίτη, λέγει, που χωρίς αυτή ούτε να πουλήσετε ούτε να αγοράσετε θα μπορείτε. Αυτό που λέγει η Αποκάλυψη. Τι άλλο, έχουμε ένα τεχνία μαρτύρο. Άρα αυτό που θα μου δώσεις θα με έχει σκλαβώσει, δεν θα με έχει ελεύθερο. Και εμείς τι κάνουμε θα, να αρνηθούμε. Να αρνηθούμε. Διότι αν δεν αρνηθούμε να λύμωνό μας, έχασες, λέγει, τον παράδεισο. Από τη στιγμή που θα πάρεις το σφράγισμα, έχασες τη βάπτιση, έχασες το Άγιο Μύρο, έχασες την Βασιλεία των Ουρανών, λέγει. Έχασες τα πάντα. Διότι αλίμωνον, λέγει, αυτοί που θα πάρουν το σφράγισμα, θα γευτούν την τιμωρία την μεγάλη από τον Θεό, λέγει. Και θα φωνάζουν να πέσουν οι πέτρες, να τους σκεπάσουν και δεν θα πέφτουν. Θα παρακαλούν τους νεκρούς να βγουν για να μπουν εκείνοι και δεν θα βγαίνουν οι νεκροί. Θα παρακαλούν να έρθει ο θάνατος και δεν θα έρχεται. Αλίμονον στην ανθρωπότητα. Αλίμονον στον κόσμο τούτον ο οποίος θα ζήσει. Αν δεν υποκύψουμε θα πάρουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Αν υποκύψουμε, θα πάρουμε την κόλαση. Αυτό βοήσουμε, λέγει το τροπάριο. Συ είσαι ο Θεός ο αληθινός, Συ ελέησέ μας και σώσε μας. Κύριε, σε παρακαλούμε και ζητούμε την χάρη σου να μας αξιώσεις στον κόσμο τούτο, να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου. Να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου μέχρι την τελευταία μας αναπνοή. Θα μας βάλεις τα βάσανα, λέει. Θα μας βάλεις τα μαρτύρια, θα μας βάλεις τις φυλακές, θα μας βάλει παντού. Ήδη αυτήν τη στιγμή εκδίδει φόρους πάνω στους φόρους, φόρους πάνω στους φόρους. Δίδει δια την Αγελάδα, λέει, 175 δολάρια φόρο. Δίδει δια τα αρνιά, λέγει, 85 δολάρια φόρο.
δίδει για τις σκότες 20 δολάρια φόρο. Και τώρα θα σφραγίσει και το σπίτι σου και θα έρθει και θα πει εδώ μπαίνει αέρας μέσα. Αν δεν το κλείσεις, έχεις τόσα δολάρια πρόστιμο. Και αν δεν έχεις να τα δώσεις, θα πάσεις στη φυλακή και θα κατασχεθεί και το σπίτι σου. Απαγορεύει τους μπαξέδες να μην έχεις να βάλεις ένα μαρουλάκι, ένα κρομιδάκι να φας. Απαγορεύει τα πάντα. Από εκείνη την Αμερική εκπηγάζει ο διάβολος, ο σατανάς, τα δαιμόνια. Κύριε σώσε μας, Κύριε φύλαξέ μας, Κύριε μη μας εγκαταλείπεις και αξιώσε μας να μείνουμε πιστοί άχρη θανάτου και αξιώσε μας και της Ευρανίου Σου Βασιλείας. Αμήν.